Στα Γιάννενα αναμένεται να βρεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης, την οποία και ανακοίνωσε η προϊσταμένη έφορος αρχαιοτήτων Βαρβάρα Παπαδοπούλου, μιλώντας για το πρόγραμμα πιστοποίησης των δημόσιων μουσείων της χώρας, που ξεκινά πιλωτικά από την περιφέρεια Ηπείρου. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, εξελίσσεται στα αρχαιολογικά μουσεία της Νικόπολης, της Σάρτας, της Ιγουμενίτσας και φυσικά των Ιωαννίνων. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Υπουργείου Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και εθνικούς πόρους. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό η πιστοποίηση και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα πάλι εμείς βρισκόμαστε σε σύσκεψη με την Υπουργό στην Αθήνα και στις 29 επίσης του μήνα θα παρουσιάσουμε ό,τι μέχρι στιγμής έχουμε εμείς ολοκληρώσει προκειμένου να πάμε στην τελική ευθεία που θα είναι η πιστοποίηση των μουσείων. Περιττό να σας πω ότι ήδη έχει πιστοποιηθεί η Πινακοθήκη Αβέροφ, πρόκειται άμεσα να πιστοποιηθεί και το Μουσείο Αργυροτεχνίας και θεωρώ ότι αμέσως στο επόμενο στάδιο θα πιστοποιηθούν και τα δικά μας, τα μεγάλα μουσεία, τα αρχαιολογικά μουσεία της Ηπείρου. Τι σημαίνει, να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει η πιστοποίηση του μουσείου, κυρία Παπαδοπούλου. Η πιστοποίηση των μουσείων είναι μια μεγάλη ιστορία όπου θα πρέπει πολλές ώρες να σας μιλάω γι' αυτό. Εκείνο που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι τα μουσεία μας πρέπει να είναι ανακαινισμένα και λειτουργικά όσο το δυνατόν καλύτερα. Δηλαδή να έχουν πάρκινγκ, να έχουν όλες τέλος πάντων τουαλέτες για αμαία και να έχουν μια εξωστρέφεια, φυλάδια. Είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία και φυσικά βέβαια κτηριακά και ούτω καθεξής να έχουν όλες τις προδιαγραφές. Νομίζω ότι τα μουσεία μας όντως έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Μικρές βελτιωτικές κινήσεις και εργασίες γίνονται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι άμεσα θα προχωρήσουμε και στην πιστοποίησή μας. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό και ευελπιστείτε ότι έτσι πιο οργανωμένα θα προσελκυστεί κόσμο στα μουσεία? Σαφέστατα, το τελικό αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να προσελκύσουμε τον κόσμο του εξωτερικού, αλλά φυσικά και τον κόσμο του εσωτερικού. Να ξεκινήσουμε από εμάς πρώτα. Πρέπει τα μουσεία βάσει και αυτής της διαδικασίας να γίνουν πιο ενεργά αφενός, πιο κοντά στον κόσμο, στους ανθρώπους, τους τοπικούς και κατ' επέκταση μετά στους επισκέπτες και ούτω καθεξής. Στο μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει την εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο ΡΙΑΝΤ, η κυρία Παπαδοπούλου μίλησε για μια σπουδαία εξέλιξη. Η ένταξη, όπως είπε μεταξύ άλλων, είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας πολλών φορέων που έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που εγγράφεται ένα πολιτιστικό αγαθό της χώρας μας, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ένταξη μεγαλώνει τις ευθύνες και αποτελεί πρόκληση και υποχρέωση όλων μας να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε αλόβητη αυτή την κληρονομιά. Όσον αφορά το πρώτο, θα πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά χαρούμενη, γιατί πραγματικά έχουμε επίσης μία πολύ σημαντική διάκριση, το γεγονός ότι το Ζαγόρι πλέον έχει εγγραφεί και αυτό στο κατάλογο της UNESCO. Ελπίζω ότι θα έχουμε και μία τρίτη διάκριση, που είναι αυτή της Νικόπολης, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο. Τα ωφέλη από αυτό, μάλλον πριν σας πω αυτό, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε πρώτα τα ελάσματα της Δωδώνης που έχουν εγγραφεί και αυτά στον κατάλογο μνήμες του κόσμου της UNESCO και να σας υπενθυμίσω ότι στις 30 του μήνα θα γίνει μια ειδική εκδήλωση εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην οποία θα παρευρεθεί και η Υπουργός, προκειμένου να γιορτάσουμε αυτή την τόσο σημαντική διάκριση. Η δεύτερη του Ζαγορίου δεν ήταν μία, όπως αναφέρατε κι εσείς, μία αποκλειστική δικιά μας δραστηριότητα. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί φορείς και μπράβο που συνεργαστήκαμε τόσο καλά.
προκειμένου να έχουμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Η τρίτη προσπάθεια που κάνουμε, όπως σας προανέφερα, είναι αυτή της Νικόπολης, που θεωρώ ότι και εκεί όλα θα πάνε καλά και θα προχωρήσουν έτσι όπως σχεδιάζονται. Η αναγνώριση αυτή από την UNESCO και στα χρηστήρια και σε ό,τι αφορά το Ζαγόρι αποτελεί παράλληλα και μια ευθύνη, γιατί μιλάμε... Πολύ μεγάλη ευθύνη και ιδιαίτερα σε αυτή του Ζαγορίου, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει και πολλές παραμέτρους, οι οποίες τώρα δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να σας τις αναλύσω, αλλά οπωσδήποτε έχει πάρα πολλές παραμέτρους, είτε είναι η δασική υπηρεσία, είτε η πολεοδομία, η αρχαιολογική υπηρεσία, που αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο όγκος της δουλειάς και ούτω καθεξής. Αλλά θεωρώ όμως ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε και να γίνει ό,τι καλύτερο για τον τόπο αυτό και για την Ήπειρο γενικότερα.